ξέρετε ότι η διοκτήση εδώ είναι εξίσου. Την επομένη τη ομιλία του για να μην ανέβει ο κόσμο. Και ο κόσμο έτσι 9 εξέλιξε. Αυτή τώρα χρησιμοποιώ εγώ, η οποία βεβαίω δεν είναι παροχή του Δήμου, είναι προϊόν εδώ του Υπουργού Αγιολάβου και μάλιστα προσφέρεται όχι δωρεάν επανειλή. Δεν κατάφερα να συνεργαστούν για μια τηλεοπτική κοινή εμφάνιση για να σκέφτεσαι πως την ίδια ξέρετε. Πώς θα συνεννοηθούν με το εκλογικό όπως επαγγέλλεται ο φίλος μου ο όπως επαγγέλλεται ο φίλος μου ο αγαπητοί μου φίλοι, απόψε δεν θα αναλύσω τις λεπτομέρειες ενός προγράμματος πολύ καλά σχεδιασμού, που είναι προϊόν της συνεργασίας με τα μέλη του σχεδιασμού. Με τη συζήτηση που εδώ και καιρό, πολύ καιρό, έχει ανοίξει με εσάς τους συντημότες. Αυτά τα είπαμε στις συνεχείς μας πόρτα-πόρτα εμφανίσεις από την Κρίκερο με το Αλιοδάκα. Δεν κάναμε μεγαλοπρεπείς συναντήσεις, δεν κάναμε σύνθετες συνδιασκέψεις ή άλλου ίδιους. Δεν έκανα για τα κόψη. Έχοντας την τύπη του παρελθόντος, έχοντας την γνώση των πραγμάτων, έχοντας την καλή συμβουλή συντημοτών μας, συγγράψαμε και συγγράψαμε και με άλλα. Ένα απλό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα, το οποίο πολύ σύντομα το παρουσιάζω απόψε, για την ενημέρωση αυτών που δεν είχαν την τύχη να το παρακολουθήσουν. Η νέα δημοτική αρχή, η αρχή μας, ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ιστορία της κόσμου. Ξεκινά το κεφάλαιο με απλές παρέμβασεις πρώτα, στις δημοτικές μας υπηρεσίες, αναδιάβασης, επανεξέταση των δημοτικών επιχειρήσεων, αξιοποίηση του δυναμικού που έχει το νησί μας ως δημοτική υπάλληλη, είναι άξιοι, είναι ικανοί, δώστε τους ευκαιρία και ενδιδώστε τους, θα προσφέρουν το καλύτερο. Άμεση εφαρμογή μες αποφάσεις που ήδη έχει ανακοινωθεί. Οι κοινότητες μας θα αποκτήσουν κάποιαν μα πάντως ικανή και κατάλληλη για να αντιμετωπίσουν καθημερινότητα οικονομική δυνατότητα. Και ενίσχυση προσωπικού που χρειάζεται για να μην ψάχνει να βρει ο δημότης στον Δήμο, αλλά να είναι ο Δήμος παρόν καθημερινά παρόν. Αυτές είναι απλές θέσεις. Δεν έγιναν μέχρι σήμερα. Τις θυμήθηκαν μετά από πάνω 4 ετών ή της τελευταίας δημοτικής αρχής, και μετά πάρω εδώ 8 ετών της προηγούμενης δημοτικής. Μέρες δημοτικής αρχής, παρά το ότι είχαν τη γνώση, ασκούνται την τοπική αυτοδιοίκηση των τότε δίπλα της κόσμου. Φίλες και φίλοι, έχω καταγράψει για μια ακόμη φορά, πολύ σημαντικά, αυτά που κατά την περίοδο της προεκλογικής μας συνεργασίας με εσάς τους δημότες, σημειώσαμε και αυτό που δομούν και στοιχεία του προγράμματος. Η νέα δημοτική αρχή δεν θα είναι θεατής. Δεν θα είναι θεατής. Θα έχει την παρεμβατικότητα σε όλες τις δραστηριότητες του κράτους. Δραστηριότητες πρώτη. Υπηρεσίες υγείας. Το τροπάριο δεν είναι αρμοδιότητα. Δεν θα ξανακουστεί. Οι παρεμβάσεις μας θα οδηγούν την αναβάθμιση των εκκλησιών του νοσοκομείου μας, μιας καταστάσεις που την παλεύουν οι υπηρετούντες εκεί, αλλά τυχώς δεν θα έρθει σε καλό τέλος. Παρεμβάση μας θα είναι στο να λειτουργήσει επιτέλους, σε ποιο λειτουργεί σαν υπάρχει. Το κάναμε μεσανατολικό, πιο εύκολα λύει το μεσανατολικό, παρά η λειτουργία ενός έτοιμου. Μα πανέτοιμη. Και μάλιστα με την υπογραφή μου. Την υπογραφή μου. Ανακοινώνω στους φίλους ότι ο μεγάλος μας στόχος και είναι στόχος επιτεύξης είναι αποκτήσει ως νέο νοσοκομείο αυτό που απαιτούν οι περιστάσεις και αυτό που αξιώνει η γενέκρα του όπου το λέγουν να ρωτούν και καλά αυτό πώς θα καταστεί δυνατόν, δεν έγινε μέχρι τώρα. Δεν έγινε μέχρι τώρα γιατί από την ημέρα που το ανακοινώσαμε, χρησιμοποιώ το θετικό, μέσα στο θετικό είμαι εγώ.
εγώ και συνεργάτε μου στην τότε κυβερνητική μου θέση. Άνθρωποι των πραγμάτων, γνώσεως καταστάσεως και επανέκτητα να προσφέρουν για πάλι υπηρεσίες. Νέο νοσοκομείο στην Κόπο. Δεν πίεσε κανένας εκπρόσωπος δημοτικής αρχής για το νέο νοσοκομείο. Θέλω να συγχαρώ εκείνον τον δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος έχοντας γνώση των ιατρικών πραγμάτων πάσχησε κάτι να κάνει για το κέντρο υγείας. Αντιχώς η επιλογή της πρακτικής απαρχίζει από τα δικαστήρια. Μένω με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της υγείας. Δεν μπορεί ένας τόπος από τον οποίο πέραν των μονίμων κατοίκων διέρχονται κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο τουρίστες και μάλιστα η πατρίς Ιπποκράτης να μην εξασφαλίζει τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Το θεωρώ απαράδεκτο και θεωρώ επίσης ότι έχει συμμετοχή σε αυτήν την αδράνεια της εξελίξης των πραγμάτων και η δημοτική. Τα πράγματα όμως ως εδώ. Στόχος μέλλον και πραγματοποιήσεις με την επιμονή που μας διακρίνει η έναρξη των διαδικασιών για να βρει στον τελικό του δρόμο το νέο νοσοκομείο της Κόπου. Ηχή περίεργα το γνωρίζω υπό τα ασφαλούς οικονομικά συνθήκες. Παρόλα αυτά, συμπατριώτες μου, επιμένω και γνωρίζω τις αντιστάσεις. Γνωρίζω απόλυτα τις αντιστάσεις. Στόχος με επιμονή, με μεθοδικότητα και με συνεργασία με όλους τους αρμόδιους παράγοντες προχωρεί, μπορεί να προχωρήσει. Στη διαδρομή των τελευταίων ημερών, παρουσιάζοντας τις θέσεις μας και την ανάπτυξη του τόπου, μονίμως ακούγαμε την λέξη εγκατάλειψη. Τι είναι άρρωστε εδώ. Αυτό είναι ένα κομμάτι από την καθημερινή μας ζωή. Και επειδή βρισκόμαστε στην πόλη του Σκό, ας ξεκινήσω από αυτή. Εγκατάλειψη του Εσοφείου, εγκατάλειψη Αντικό, εγκατάλειψη των Περίπτων, εγκατάλειψη Αλεξάνδρας Πάσου, εγκατάλειψη τα Βουτά. Πάμε παρακάτω. Εγκατάλειψη Αξιές, εγκατάλειψη η μεγάλη ακίνητη περιουσία μας. 45.000 στρέμματα ηκέφαλο, 9.500 στρέμματα καρδάμινα. Κομμάτια αξία, αντάχει ο ιδιώτη, θα είχε αναδείξει και θα γινόταν ο πλουσιότερο οικονομικό παράγοντα τη περιοχή μα. Ούτε ένα ευρώ έφερε. Τα είπα αυτά και από την τεράστια και από την